Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Τάκη. Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι δύο τα δεινά που βλέπουμε τώρα μετά τον πόλεμο. Αρχικά έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ασφάλιστρα όσων πλοίων ταξιδεύουν στην περιοχή προς τα λιμάνια του Ισραήλ. Τα λεγόμενα οι λεγόμενες έξτρα ασφαλιστικές χρεώσεις για κινδύνους πολέμου. Ναι. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η βασική έξτρα χρέωση ασφαλιστική κυμαίνεται μεταξύ 0,25% και 0,5% της αξίας του κήτους. Βέβαια, το Ισραήλ, να πούμε ότι έχει χαρακτηριστεί εδώ και καιρό ως περιοχή υψηλού κινδύνου από τους ναυτασφαλιστές λόγω των συχνών κρουσμάτων που στην χώρα, με αποτέλεσμα να υπόκειται ήδη σε έξτρα ασφάλιστρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα, η διακύμανση μεταξύ 0,25% και 0,5% είναι σημαντικά αυξημένη έναντι του 0,1% ασφαλιστικής χρέωσης που παρατηρείται σε κανονικές συνθήκες στην περιοχή. Το οποίο θα το δούμε κάποια στιγμή και στις τιμές των καυσίμων, έτσι, από τη στιγμή που το φορτίο επιβαρύνεται με ασφάλιστρα αυξημένα, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα περάσουν και στην τιμή. Ακριβώς, θα το δούμε σίγουρα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ήδη μεγάλες εταιρείες διαχείρισης και μεταφοράς εμπορεύματων και δικτύων, όπως η Ισραηλινή Ιζήμ, μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς, το Top 10 διεθνώς, ανακοίνωσε έξτρα χρεώσεις για τους πελάτες της στη μεταφορά εμπορεύματων και δικτύων μετά τη σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων. Μιλάμε για πρόσθετες χρεώσεις περίπου 50 δολαρίων έως και 100 δολαρίων ανά TEU, που είναι το εμπορευματοκιβώτιο ισοδύναμο 20 ποδών. Επομένως, σίγουρα θα δούμε και έναν αντίκτυπο στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα προϊόντα, στους καταναλωτές. Και βλέπουμε και ένα άλλο απότοκο του πολέμου, είναι η αλλαγή των δρομολογίων των πλοίων στα επίμαχα λιμάνια. Βέβαια, μετά την επίθεση της Χαμάς, τα περισσότερα μεγάλα λιμάνια του Ισραήλ εξακολουθούν να λειτουργούν, με εξαίρεση το Άσκελον, το λιμάνι που υποδέχεται δεξαμενόπλια. Το οποίο είναι και πολύ χαμηλά. Αυτό το Άσκελον είναι λίγο πιο πάνω από τη Γάζα. Πολύ κοντά δηλαδή. Νομίζω είναι ακριβώς ούτε καν 15 χιλιόμετρα, μπορεί να είναι και λιγότερο. Ναι, είναι πολύ δίπλα στην επίμαχη ζώνη. Το συγκεκριμένο λιμάνι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το κλείσιμο των δραστηριοτήτων του, αλλά όπως είναι φυσικό, το αποφεύγουν τα περισσότερα πλοία που είχαν προγραμματίσει. Πάνε στη Χάιφα, επάνω, πιο βόρεια. Πάνε στη Χάιφα και ένα νέο λιμάνι το οποίο εμφανίστηκε τις τελευταίες μέρες είναι το Ελάτ στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Ενδεικτική περίπτωση ενός τάνκερ μεσαίου μεγέθους, χορηγούντας περίπου 157.000 τόνων πετρελαίου, το οποίο σύμφωνα με διεθνείς βάσεις δεδομένων κατευθύνεται προς το Ελάτ, ενώ είχε αρχικό προορισμό το Άσκελον. Με βάση τις ίδιες πηγές, το Ελάτ δεν έχει λάβει φορτίο πετρελαίου εδώ και αρκετά χρόνια. Στοιχείο επομένως ενδεικτικό ότι το Ισραήλ προσπαθεί να διατηρήσει σταθερές της εισαγωγής πετρελαίου παρά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και σε ένα άλλο παράδειγμα αντίστοιχο των διαταραχών που έχουν προκληθεί σε εμπορικές ροές στην επίμαχη περιοχή, η Evergreen, μια πολύ μεγάλη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κήρυξε ανωτέρα βία σε προγραμματισμένη προσέγγιση στο λιμάνι Ασδόντ, επίσης ένα λιμάνι πολύ κοντά στη Γάζα, και μετακινεί το πλοίο της προς τη Χάιφα. Αντίστοιχες διαταραχές βλέπουμε και στην κρουαζιέρα, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Αρκετά πλοία που είχαν προγραμματισμένη αύξηση τη Χάιφα έρχονται πλέον στην Ελλάδα. Σαντορίνη, Μύκονος, Ηράκλειο είναι οι κύριοι προορισμοί στους οποίους θα πάνε. Βέβαια, όπως λένε και οι άνθρωποι της κρουαζιέρας με τους οποίους συζητήσαμε, αυτό είναι κάτι παροδικό. Δηλαδή, η ελληνική κρουαζιέρα θα ευνοηθεί βραχυπρόθεσμα το πόλεμο, γιατί θα έρθουν τα πλοία εδώ, αλλά σε μακροπρόθεσμη βάση οι τουρίστες θα αποφύγουν την Ανατολική Μεσόγειο και θα κινηθούν σε άλλους προορισμούς, είτε στην Καραϊβική είτε στη Δυτική Μεσόγειο. Κοίτα τι έχω κάνει. Έχω φτιάξει έναν χάρτη, Γιώργο, που δείχνει ποια είναι σήμερα η κατάσταση και η κίνηση των φυσικών πόρων που παράγονται σε ποσοστά οι μεγαλύτερες χώρες, τέλος πάντων, η μεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι στην περιοχή. Είναι το Ιράν, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι η Σαουδική Αραβία και είναι και το Κατάρ. Αυτές οι τέσσερις χώρες, οι οποίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, είναι όλες, αν έρθει μπροστά ο χάρτης, τα λιμάνια είναι στον Περσικό κόλπο. Ο Περσικός κόλπος είναι μέσα στο μπλε κύκλο.
Τώρα, ποια είναι η ιδιομορφία και γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια ανησυχία. Όλο αυτό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που παράγεται από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, και πρέπει να σας πω ότι περισσότερο από το 30% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου περνάει από ένα πολύ στενό σημείο εδώ, που είναι τα στενά του Ορμούζ. Είναι μεταξύ Ομάν και Ιράν. Και μάλιστα είναι τόσο στενά τα... Ναι, έχουν μια απόσταση μεταξύ τους κοντά στα 30 μίλια, αλλά ο διάβλος που περνούν τα πλοία είναι μόλις 3 χιλιόμετρα. Είναι ένα πολύ στενό σημείο, το οποίο εύκολα μπορεί να το ελέγξει αν κάποιος θελήσει να στραγγίξει και να στραγγαλίσει την διεθνή οικονομία, να κλείσει τα στενά, την περίπτωση αυτή, τα στενά του Ορμούζ. Περνούν καθημερινά 19 με 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Η παγκόσμια κατανάλωση είναι 100 εκατομμύρια, δηλαδή το 20% περνάει καθημερινά από εκεί. Και από εκεί περνάει και το 30% του πετρελαίου που παράγεται στη θάλασσα παγκοσμίως. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Και το δεύτερο σημείο, το οποίο για την ώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι ο κόλπος του Άντεν, χαμηλά, εκεί στην Ιεμένη. Ένα σημείο το οποίο παλιότερα είχε τεράστια προβλήματα, κυρίως πειρατείας, ήταν από τα πιο επικίνδυνα σημεία στον πλανήτη και είχε δημιουργήσει προβλήματα στην τροφοδοσία. Τώρα πλέον θεωρείται ασφαλές. Φαίνεται ότι εκεί οι αντάρτες στην Ιεμένη έχουν βρει άλλη δουλειά να κάνουν. Και βέβαια εδώ πάνω η διόρυγα του Σουέζ. Από το Άντεν περνάει το 11% του πετρελαίου παγκοσμίως, τα θαλάσσια κοιτάσματα, και είναι η μοναδική δίωδος για την Μεσόγειο. Έτσι και γενικότερα για την δυτική, το δυτικό κόσμο, δηλαδή Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω για να δείξουμε πόσο ευαίσθητα και πόσο κοντά είναι όλα όσα συζητάμε και όλα όσα απειλούν την παγκόσμια οικονομία. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ιράν, θα ήθελα να ξαναδούμε το χάρτη. Ένα σημείο που λέγεται Περσικός Κόλπος, εδώ παράγεται η ενέργεια, εδώ παράγονται οι φυσικοί πόροι και είναι υποχρεωμένοι να περάσουν από ένα στενό πέρασμα το οποίο μπορεί εύκολα να το ελέγξει το Ιράν. Για να έρθω στα λόγια σου το λέω, ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό που αναδεικνύεις, γιατί μιλάμε για πολύ σημαντικές θαλάσσιες όδους και πράγματι αν κλιμακωθεί ο πόλεμος και έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή, τότε θα διεκδικεί και το εμπόριο από αυτή την περιοχή που, όπως είπες, διακινεί το 1 τρίτο εμπορίου διαθαλάσσης πετρελαίου. Και επίσης αυτό που ξέρουμε, τουλάχιστον για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, είναι ότι επηρεάζει και τις εισαγωγές στην Αίγυπτο, εφόσον έχει κλείσει το κοίτασμα Ταμάρ στο Ισραήλ. Η Αίγυπτος εφοδιάζει και την ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, αν έχουμε μια περαιτέρω διαταραχή στην περιοχή, θα το δούμε και μπροστά μας πολύ άμεσα. Αυτό με το LNG, που είναι σημαντική πηγή ενέργειας μετά τον πόλεμο. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.